Ήρθατε. Τι κοινό έχω εγώ και Dua Lipa? Τι κοινό? Και οι δύο θα έχουμε κοιμηθεί σε αυτό το κρεβάτι. Αυτό το συγκεκριμένο. Αυτό το συγκεκριμένο. Έχουμε μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι εγώ και Dua Lipa. Πριν να μείνει αυτήν, αλλά... Έχω κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι. Με Dua Lipa μπορώ να πω. Τι έχετε καταφέρει στη ζωή? Τι έχετε καταφέρει στη ζωή? Τι, περιμένω να μου πείτε, περιμένω. Καλημέρα. Αυτό είναι το intro. Κόλλησα πάλι. Στέρευσα. Για τα μάτια σου, μάτια μου, και χάθηκα. Ξέχασα τα λόγια μου. Wow, είστε σε αγαπημένος. Πήγαινε τραβάρε. Ξυπνήσαμε λοιπόν στο κρεβάτι της Dua Lipa. Εντάξει, περίμενα να έχει καλύτερο κρεβάτι Dua Lipa. Κανονικό Dua Lipa έχει. Ήταν στο κρεβάτι? Όχι. Αλλά ένας καλός τίτλος. Κοιμήθηκα στο κρεβάτι της Dua Lipa. Κοιμήθηκα στο κρεβάτι με την Dua Lipa. Άρα. Απλά έλειπε. Ναι, ένα μία πριν. Άντε, πάμε. Πάμε έξω. Πάμε να πιάσουμε την ημέρα. Από. Από τα μαλλιά. Και να κοιμηθούμε. Και να φάμε κυρίως. Άλλο πάμε. Το δωμάτιο δεν θα μας το δείξει. Να το είδες, εδώ είναι το σαλονάκι μου. Εκεί είναι το κρεβάτι, εκείνη η τουαλέτα. Η Dua Lipa. Εδώ ήταν η Dua Lipa. Πάμε έξω. Καστία! Καλημέρα! Τι γι' αυτό είναι παρενόχληση. Δεν σου φτάνει που με παρενοχλούσες το πρωί? Αφού κουστάρεσαι. Άλλο αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι παρενόχληση. Το παιδί μου! Τι κόψε αυτός, ρε! Στην κάμερα. Λάβο. Εντάξει, πίστε. Πάει στον φίλο μου τον Γιάννη, τον bar manager. Θέλω να μου στείλει ένα βιογραφικό για να το κανονίσω εδώ στο bar. Ζητάμε ένα barman, αυτό το bar. Δείξω λίγο. Κοίτα. Ναι, όχι γυάλινα, πλαστικά. Δεν χρειάζεται χέρια. Κοίτα. Όχι σαν τον bar σου. Αγάπη, τι δυνατά χέρια στιβαρά είναι αυτά. Ιδέες από το μοντάζ. Βέβαια, το μοντάζ, είδες μπράτσα που κάνει το μοντάζ. Τι ρομαντικό. Σε θέλω, πάω. Τώρα σε